Πάμε να δούμε και αυτή εδώ την άσκηση. Το, η τελευταία διατύπωση είναι σωστό λάθος βέβαια και αυτό έτσι. Είναι η αρρύθμιση νούμερο 4 έχει αστοχία στην αποτύπωση εδώ. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιες όχι. Ένα γράφημα νι κορυφών στο οποίο κάθε ζευγάρι κορυφών ενώνεται με ένα και μόνο μονοπάτι. Μεγάλη προσοχή, είναι ο ορισμός του δέντρου αυτός εδώ, έτσι. Δηλαδή ξέρουμε ότι ο πρώτος ορισμός του δέντρου, ο βασικός ορισμός μάλιστα, είναι αυτός εδώ. Ότι κάθε ζεύγος κορυφών ενώνονται με μοναδικό μονοπάτι. Τι ιδιότητα λοιπόν έχει αυτό? Έχει την ιδιότητα ότι έχει μνήμιον 1 ακμές. Συνεπώς το πρώτο ερώτημα είναι σωστό. Δεύτερο ερώτημα, ένα δέντρο είναι ένα επίπεδο γράφημα με 0 όψεις, βεβαίως. Κάθε δέντρο μπορεί να ζωγραφιστεί στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές του, αλλά έχει οπωσδήποτε μία όψη, την εξωτερική. Έχει μόνο μάλιστα την εξωτερική όψη. Ως άκυκλο γράφημα δεν έχει καμία όψη επίσης. Το μέγιστο μονοπάτι σε δέντρο νι κορυφών και νι μείον ένα φύλλων έχει μήκος 3. Και να παρατηρήσουμε εδώ ότι για να είναι όλες οι κορυφές εκτός από μία φύλλα, αυτό σημαίνει ότι η μορφή του δέντρου την οποία θα έχουμε θα είναι ακριβώς αυτή εδώ. Συνεπώς νι μείον ένα τα φύλλα και θα έχω και μία κορυφή η οποία θα είναι η ρίζα. Και έτσι η μορφή του δέντρου που πρέπει να οραματιστούμε είναι αυτή εδώ. Τώρα, πόσο είναι το μεγιστοτικό μάλιστα μονοπάτι, όπως έλεγε και ο ορισμός εκεί στο μάθημα 6.1. Το μέγιστο μονοπάτι το οποίο θα συναντήσουμε εδώ πέρα είναι από φύλλο σε φύλλο. Άρα λοιπόν το μέγιστο έχει μήκος 2. Και έτσι λοιπόν το ερώτημα το συγκεκριμένο είναι λάθος. Δεν είναι 3, είναι 2. Ένα δέντρο με τουλάχιστον 2 κορυφές είναι διμερές γράφημα. Να κάνουμε λίγο εδώ και μία υπενθύμηση, να κάνουμε μία άλλη ερώτηση. Να μην ρωτήσουμε αν είναι διχοτομήσιμο, να ρωτήσουμε αν είναι διχρωματίσιμο. Και να θυμηθούμε βεβαίως ότι αυτό είναι ένα από τα λύματα στα δέντρα. Τη ρίζα θα τη χρωματίσω με το χρώμα 1. Τις κορυφές του επίπεδου 2 με το επίπεδο 1 με το χρώμα 2. Αμέσως μετά πάλι χρώμα 1. Μετά αμέσως μετά πάλι χρώμα 2 κτλ. Συνεπώς αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι το δέντρο με τις τουλάχιστον 2 κορυφές είναι διμερές γράφημα. Άρα λοιπόν το συγκεκριμένο ερώτημα είναι σωστό. Είναι διχρωματίσιμο και μάλιστα και διχοτομικό.